Γεια σας! Καλώς ήρθατε στη ρουμπρίκα της Τρίτης. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στη σημερινή ρουμπρίκα θα δούμε ένα σετ από τη σειρά Magic της δεκαετίας του 1990 που έχω στη συλλογή μου εδώ και αρκετά χρόνια. Το σετ αυτό είναι το 3839, το εργαστήρι του μάγου, ή στα αγγλικά Wizards Workshop, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1995 και σταμάτησε να κυκλοφορεί το 1999. Όπως βλέπουμε, στο μπροστά μέρος της συσκευασίας, ο μάγος μας έχει διαλέξει να στήσει το εργαστήρι του στα ερείπια ενός πύργου και πέρα από τα βιβλία με τα μαγικά ξόρκια και του δοκιμαστικού σωλήνες που έχει για να φτιάχνει τα μαγικά του φίλτρα, έχει ένα τζίνι το οποίο βγαίνει μέσα από ένα μεγάλο μπουκάλι, ένα τηλεσκόπιο και έναν μικρό μαθητευόμενο μάγο. Ενώ στο πίσω μέρος της συσκευασίας βλέπουμε αναλυτικά όλο το περιεχόμενο και ότι το ύψος του εργαστηρίου του μάγου φτάνει στα 27,5 εκατοστά. Ελάτε τώρα να στήσουμε το εργαστήριο του μάγου και να το δούμε από κοντά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το κάτω κομμάτι του εργαστηρίου, έχει δύο παράθυρα, ένα ολόκληρο κομμάτι τείχου και ένα γκρεμισμένο. Τώρα θα πάμε να βάλουμε στα παράθυρα τα δύο καλύματα τα οποία είναι σε κίτρινο φλούο χρώμα και έχουν σχέδιο εις του αράχνης. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το πάτωμα και θα βάλουμε και το πάνω κομμάτι του εργαστηρίου, το οποίο έχει ένα γκρεμισμένο κομμάτι τείχου, ένα γκρεμισμένο παράθυρο και δύο μικρά κομμάτια τείχου. Στη συνέχεια πάμε να δούμε τις φιγούρες, εδώ έχουμε το μάγο με τη μακριά σπηγενιάδα και τη στολή του με τα αστεράκια, ενώ εδώ έχουμε το μαθητευόμενο μάγο που η στολή του έχει λιγότερα αστεράκια. Εδώ βλέπουμε και το τζίνι, πάμε να το βάλουμε μέσα στο μπουκάλι από το οποίο βγαίνει. Στη συνέχεια πάμε να φτιάξουμε τις δύο δάδες, να τις βάλουμε στις θήκες και στη συνέχεια στις υποδοχές που έχουν οι τείχοι. Σειρά τώρα έχει το φυτό που καλύπτει ένα κομμάτι του τείχου και η σκάλα που πηγαίνει από το ισόγειο στο πάνω μέρος του εργαστηρίου. Και τώρα πάμε να δούμε τη βιβλιοθήκη του μάγου που έχει τα βιβλία με τα μαγικά ξόρκια, μια νεκροκεφαλή και τους δοκιμαστικούς σωλήνες με τους οποίους φτιάχνει τα μαγικά του φίλτρα. Εδώ βλέπουμε και τα δύο μικρά μπουκαλάκια που χρησιμοποιεί για να τα βάλει μέσα. Πάμε να δώσουμε και το μεγενθητικό φακό στο μάγο για να διαβάζει από τα βιβλία τα μαγικά ξόρκια. Και να δώσουμε και στον μικρό μαθητευόμενο μάγο το μαγικό του ραβδί. Εδώ έχουμε και το τηλεσκόπιο που χρησιμοποιεί ο μάγος. Και μερικά κοράκια, ένα με ανοιχτά φτερά και ένα με κλειστά που πηγαίνει στη βάση. Έτοιμο λοιπόν το εργαστήρι του μάγου, ελάτε να το δούμε από κοντά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το εργαστήρι του μάγου. Στον πάνω όροφο βλέπουμε τη δάδα, ένα κοράκι και το τηλεσκόπιο που χρησιμοποιεί ο μάγος για να παρατηρεί τα άστρα. Κατεβαίνοντας το ισόγειο με τη σκάλα βλέπουμε στο πίσω μέρος του εργαστηρίου το τζίνι το οποίο βγαίνει μέσα από το μπουκάλι, το ένα κοράκι που κάθεται πάνω στη βάση, τη βιβλιοθήκη του μάγου μας με τους δοκιμαστικούς σωλήνες, τα βιβλία και την νεκροκεφαλή, το μικρό μαθητευόμενο μάγο πάνω στο σκαμπό με το ραβδί του και δίπλα ένα καλάθι με τα διάφορα συστατικά που έχει μαζέψει ο μάγος και φυσικά το μάγο μας που με το μεγενθητικό φακό προσπαθεί να βρει ποιο είναι το κατάλληλο ξόρκι. Άλλη μια ρουμπρίκα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Εσείς ωστόσο μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας και σας περιμένω την Πέμπτη με ένα καινούργιο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil.